Άνοιξαν ξανά μετά από ένα μήνα αναστολής της λειτουργίας τους στα πολυατρία πρώην ΕΟΠΗ και νυν πρωτοβάθμιο εθνικό δίκτυο υγείας. Όπως αναφέρει ο πρόεδρος του Ιατρικού Σύλλογου Ξάνθης, οι αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν είχαν στόχο να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις της Τρόικας για τις 12.500 απολύσεις, ενώ περιγράφει ποια είναι η σημερινή κατάσταση στο πρώην ΕΟΠΗ στην Ξάνθη. Είναι η πρώτη μέρα που αρχίζει το απονομαζόμενο παιδί. Είναι παρήγορο ότι σήμερα επαναπροσλήφθησαν συναδέλφισσες νοσοκόμες του υγειονομικού κλάδου και τουλάχιστον δεν θα έχουμε μια σειρά ανέργων ακόμα στην πόλη μας. Το δεύτερο που έχω να πω είναι ότι ως γνωστόν η αιτία που οδηγηθήκαμε σε αυτές τις μεταβολές ήταν η ανάγκη να παραδοθούν 12.500 απολύσεις στην Τρόικα. Και ο κύριος Γεωργιάδης το κατάφερε αυτό εδώ, απολύοντας τους γιατρούς ειδικοτήτων. Το τρίτο που έχω να πω είναι ότι στο καινούριο σύστημα δεν προβλέπονται γιατροί ειδικοτήτων, προβλέπονται μόνο γιατροί γενικής ιατρικής. Και αυτή τη στιγμή στην πόλη μας υπάρχουν τρεις γιατροί, οι δύο είναι οδοντίατροι και είναι ένας ακτινολόγος, ο κ. Βαρδής, ο οποίος είναι κοντά στη σύνταξη και σε 6 μήνες πρόκειται να αποχωρήσει, γι' αυτό παρέμεινε στο παιδί. Το τι θα επακολουθεί τις επόμενες μέρες μας είναι άγνωστο ακόμα. Είναι βέβαιο ότι δεν είναι λειτουργική η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Από όσο μπορώ να φανταστώ, θα μετακινηθούν γιατροί γενικής ιατρικής από τα κέντρα υγείας, αποδυναμώνοντας τα κέντρα υγείας για να δημιουργηθεί κάτι εδώ που κατά τη γνώμη μας είναι προεκλογικό μόνο και δεν έχει σκοπό να καλύψει πραγματικές ανάγκες της πόλης. Όσον αφορά τους γιατρούς ειδικοτήτων, αυτοί εδώ θα αναβρίσκονται μόνο στη σχέση με τον ΕΟΠΗ. Προσδοκούμε να υπάρξει σύντομα από τη διοίκηση του ΕΟΠΗ ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο θα διαφαίνεται ποιοι θα είναι οι όροι συνεργασίας με τον ΕΟΠΗ, τον γιατρό των ειδικοτήτων, για να μπορέσουν και οι ίδιοι να αποφασίσουν. Προς το παρόν υπάρχουν οι γνωστοί 5 γιατροί που είναι στον ΕΟΠΗ και εκεί μπορούν να απευθύνονται οι ασφαλισμένοι, καθώς επίσης και στα κέντρα υγείας και στο νοσοκομείο. Προς το παρόν να σημειώσουμε ότι οι μονάδες δεν θα δέχονται πολίτες, καθώς όπως ξεκαθάρισε ο Υφυπουργός Υγείας Αντώνης Μπέζας, θα χρειαστούν λίγες ημέρες έως ότου τεθούν σε λειτουργική ετοιμότητα τα πολυιατρία. Όταν πλέον οι μονάδες αρχίσουν να δέχονται ξανά πολίτες ασφαλισμένους και ανασφάλιστους, δωρεάν θα λειτουργούν 5 ημέρες την εβδομάδα από τις 7 το πρωί έως και τις 7 το απόγευμα, ενώ το ωράριο εργασίας των γιατρών προβλέπεται να είναι 8 ώρο με 2 βάρδιες, ανάλογα με τις δυνατότητες της κάθε μονάδας.